Λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, προέρχομαι από μια οικογένεια που ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι παντρεμένοι 26 χρόνια και βλέπει ο ένας από τα μάτια του αλλού. Ρε φίλε, αυτό το πράγμα λες και είναι νιώπαντροι. Μέχρι να φύγω από το σπίτι, δηλαδή όταν πριν φύγω ακόμα από το σπίτι που τους ζούσα σε καθημερινή βάση, ήταν κάνανε σαν νιώπαντροι δε. Αυτό είναι και καλό πρότυπο και κακό για τις μέρες μας. Όχι κακό. Θα το ξαναβρεις. Βλέπεις. Βλέπω, έχω, εγώ με αυτό το πρότυπο μου. Βλέπεις ότι παρόλο συνθήκες και συνθήκες. Και αν έχουν περάσει κακουχίες, και αν έχουν κάνει τα δυο τους στα χέρια, δεν έχουν δει τίποτα από κανέναν. Αποκλειστικός αποκλείεται να μην ήβρε ο ένας από τους δύο κάποια ευκαιρία. Όταν όμως αυτοί ξεκίνησαν το σπίτι τους και ο ένας τον άλλο, είδε ή δεν γίνεται το πράγμα. Είδες και... πόσο όμορφο είναι το να το πάρει. Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Εγώ γι' αυτό, εμένα, γι' αυτό δεν μ' αρέσουν οι δεσμεύσεις. Γιατί τώρα έτσι πώς έχουμε καταντήσει, έχουμε καταντήσει ένα καζάνι όλοι μας. Άνοιξε. Αλλά από τη στιγμή, από τη στιγμή που ζεις, ποιος το νιώθει ρε τιμιά. Πόρε, άμα κρυώνεις από μέσα. Ε? Άμα κρυώνεις από μέσα. Όχι, δεν παίρνω γιατί φωνάζουμε. Όχι, έπα, μέσα, μέσα εννοώ με τσάλους από πίσω. Όχι, εντάξει. Ξέρεις κάτι, εδώ ρε παιδί μου, έχει τα καλά, έχει τα κακά. Δουλεύω νύχτα ένα χρόνο τώρα. Δεν έχει βρεθεί, ένα χρόνο νύχτα. Δεν έχει βρεθεί ένας να πει το παραμικρό για μένα. Σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι τους γύρω μου. Αρκεί να με σέβονται. Αλλά πάνω απ' όλα να σέβεσαι τον εαυτό σου. Τελείωσε. Μα άμα σέβεσαι Στέλλα τον εαυτό σου, σέβεσαι τα πάντα. Γιατί όπως είσαι, είσαι και δεν αλλάζει.